Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Ένας από τους σημαντικούς στόχους, ένα βασικό καθήκον που έχουμε ως Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, είναι η διαφύλαξη ιστορικής μνήμης και αυτό κυρίως μέσα από την αξιοποίηση, τεκμηρίωση και επεξεργασία οπτικοακουστικών αρχείων. Σε αυτό το ζήτημα έχουμε ήδη προχωρήσει στην θεσμική σύσταση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων που κλείσανε. Αυτό είναι που θα επιφορτιστεί τον κύριο Όγκο μιας τέτοιας προσπάθειας, δηλαδή να έχουμε εθνική αρχαιακή πολιτική και κυρίως μπροστά οπτικοακουστικά μέσα. Από εκεί και πέρα έχουμε δημιουργήσει κάποια ντοκιμαντέρ, κάποια βίντεο, υπάρχουν αναλύσεις στα δελτία μας και βέβαια διεξάγουμε σχετικές εκδηλώσεις οι οποίες εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μας αρέσει και εμάς να ασχολούμαστε όμως με το αντικείμενο αυτό και είναι ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε σήμερα ταλαντούχους δημιουργούς όπως ο Τίμων Κουλμάσης. Μας κάνει τιμή να παρουσιάσει τη δουλειά του εδώ. Και θέλω να πω ότι αυτή την υποχρέωση της πολιτείας τη βλέπουμε και ως ένα βαθμό και ως ευχαρίστηση ανάμεσα σε άλλα έτσι, καθήκοντα, τα οποία ίσως δεν είναι τόσο ευχάριστα, είναι έτσι πιο έντονα συγκρουσιακά από τη φύση τους. Η ποιοτική δουλειά τώρα του Τίμωνα Κουλμάση, αλλά και η μαρτυρία των εκφωνητών της Deutsche Welle, τους οποίους θέλω επίσης να ευχαριστήσω, είναι και ο κύριος Τζαβάρης και ο κύριος Μαυρίδης σήμερα μαζί μας. Και πραγματικά τους ευχαριστώ για την παρουσία τους. Νομίζω ότι συμβάλλουν σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Είναι ιδιαίτερη χαρά, βέβαια, το γεγονός ότι ανάμεσά μας βρίσκονται οι μαθητές της Γερμανικής Σχολής και θέλω να ευχαριστήσω και τους καθηγητές τους και τους διευθυντές της σχολής, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Νομίζω είναι σημαντικό και για τους ίδιους και για να εμβαθύνουν την ιστορική τους γνώση και την αίσθηση με τα γεγονότα. Δυστυχώς, οι καταστάσεις δεν είναι πάντα ρόδινες. Η ιστορία έχει και σελίδες οι οποίες δεν είναι τόσο φωτεινές, αλλά μέσα και από αυτές τις σελίδες αναδεικνύεται και ο χαρακτήρας των ανθρώπων και τα κινήματα αντίστασης και που αλλάζουν το ρούχο της ιστορίας. Η λειτουργία της Deutsche Welle ξεκίνησε νωρίτερα από τη δικτατορία στις 3 Μαΐου του 1953. Το 1960 έγινε ένα ανεξάρτητο δημόσιο νομικό πρόσωπο και από το 1964 άρχισε να εκπέμπει στα ελληνικά. Σήμερα εκπέμπει διεθνώς μέσω βραχίων κυμάτων, ίντερνετ και δορυφόρου σε 30 γλώσσες στο ραδιόφωνο και σε 4 γλώσσες στην τηλεόραση και οι ειδήσεις που μεταδίδει είναι διαθέσιμες και μέσω της ιστοσελίδας της. Το διεθνές τηλεοπτικό κανάλι της Deutsche Welle προβάλλεται και στην Ελλάδα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ στα γερμανικά και στα αγγλικά. Στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, η ελληνική εκπομπή του ραδιοφώνου στα Βραχαία αποτέλεσε μια σημαντική πηγή ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών για θέματα και εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, καθώς και αποτέλεσε και ένα βήμα των αντιπάλων της Χούντας, καθώς στην Ελλάδα υπήρχε πολύ αυστηρή λογοκρισία. Αντιστοίχως με το BBC, τα χρόνια της κατοχής, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας παρακαλέσω να παρακολουθήθηκε από το Web TV της Γενικής Γραμματείας στις ομιλίες εκδήλωσης που διοργανώσαμε εδώ μόλις μια εβδομάδα πριν για την προπαγάνδα και την ενημέρωση των καιρών της κατοχής. Παράλληλα με τον Βρετανικό Ραδιοφωνικό Φορέα, η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle τα χρόνια της δικτατορίας ήταν για εκατομμύρια Έλληνες και δεν υπερβάλλω, κάθε βράδυ στις 10 παρά 20 η φωνή της ελευθερίας από τη Γερμανία. Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, την περίφημη δήλωση του νομπελίστα ποιητή, του Γιώργου Σεφέρη, το 1967 εναντίον της Χούντας, η οποία μεταδόθηκε από την ελληνική υπηρεσία του BBC και αναμεταδόθηκε άμεσα από την Deutsche Welle. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η στάση της γερμανικής κυβέρνησης ήταν καθοριστική για την ύπαρξη αυτού του ενημερωτικού διάβλου με αντιστασιακό περιεχόμενο, όπως θα το διαπιστώσετε και στο ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω τον κύριο Μαυροϊδή και όλους όσους συνέβαλαν και το γερμανικό ξενόγλωσσο δελτίο μας σε αυτή την εκδήλωση και να απολαύσουμε νομίζω την μαγεία της εικόνας. Ευχαριστώ.